Λοιπόν, για τους τοξότες, ο ήλιος που πέρασε μάλλον στον υδροχό και ο Ερμής θα περάσει αυτό το ζώδιο μεσοβδόμαδα, δίνει πιο γρήγορους ρυθμούς στην καθημερινότητά σας. Θεωρώ ότι είναι μια καλή μετακίνηση αυτή για το δικό σας ζώδιο, γιατί ο υδροχός είναι ένα ζώδιο που ταιριάζει με το δικό σας, με την έννοια ότι είναι ένα ζώδιο του αέρα. Ο αέρας με τη φωτιά έχουν περισσότερα κοινά από ό,τι μπορεί να έχετε, ας πούμε, με τα ζώδια της γης ή τα ζώδια του νερού. Άρα, λοιπόν, το ότι περνάνε οι πλανήτες στον υδροχό είναι μια καλή εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι σταματά να υπάρχει αυτή η τεράστια πίεση σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά. Για κάποιους μπορεί να έφτιαξε κάτι εκεί, για κάποιους άλλους μπορεί να μειώθηκε ένα έξοδο και τους δίνει μια ανακούφιση όλο αυτό το πράγμα, ή μπορεί να έχει προοπτικές να μειωθεί στην πορεία του Ιανουαρίου. Με κάποιο τρόπο λοιπόν αυτό το τρομερό στρες και άγχος που είχε να κάνει με θέματα των οικονομικών φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει. Τώρα με τους πλανήτες στον υδροχό θα αρχίσετε να ασχολείστε περισσότερο και με θέματα, αν είστε νεότεροι, που αφορούν τις σπουδές σας, αφορούν σεμινάρια, αφορούν επιμόρφωση, αφορούν ένα πτυχίο ενδεχομένως που θέλετε να κυνηγήσετε. Τέτοια πράγματα. Για άλλους μπορεί να είναι η επικοινωνία, μπορεί να είναι η επικοινωνία της δουλειάς που κάνουν, μπορεί να είναι προτάσεις οι οποίες μπορεί να έρθουν και να τις συζητήσετε σε επαγγελματικό επίπεδο, μπορεί να είναι και κάποια κοντινά ταξίδια τα οποία ενδεχομένως να γίνουν είτε για λόγους δουλειάς, αλλά μπορείτε να συνδυάσετε κάλλιστα και την αναψυχή, ή ακόμη μπορεί να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με το μεταφορικό σας μέσο, ή μπορεί να σκεφτείτε να κάνετε και μια αγορά ή μια πώληση, κάτι που να έχει να κάνει με το μεταφορικό μέσο που διαθέτει ο καθένας από εσάς. Σε γενικές γραμμές θα έχει πιο έντονους ρυθμούς, όχι όμως αυτό το μεγάλο στρες που υπήρχε στην περίοδο που ήταν όλοι οι πλανήτες, περισσότεροι πλανήτες, στο ζώδιο του εγώκερου.